Παναγία μου, ντόπια, ντόπια. Κοίτα, έφυγες. Πετάνε τις γαλοπούλες και τα αμνοερήφια στον αέρα για να προσελκύσουν τους καταναλωτές που περνάνε. Σε, έλα εδώ, κοίτα εδώ, λεβέντη. Είναι από την άξο, λεβέντη. Για κοίτα εδώ, λεβέντη. 7 ευρώ μόνο, 7. Έχουμε 5 ευρώ, έχουμε 6 ευρώ. Ωραία, το νουά πόσο έχει? 8 ευρώ. Από την άξο. Πω. Από νωρίς το πρωί η κίνηση εδώ στη Βαρβάκιο αγορά είναι αυξημένη. Όπως λένε οι κρεοπόλες όμως, οι περισσότεροι καταναλωτές δεν ψωνίζουν ακόμη. Κάνουν έρευνα αγοράς, ψάχνουν τις χαμηλότερες τιμές και θα κάνουν τις αγορές τους για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι την τελευταία στιγμή. Για βρεστό μουσκάρι, ε! Μπράβο! Κάνουμε μια βόλτα τώρα να δούμε πού πάνε οι τιμές και στην πορεία θα διαλέξουμε. Τι θα ψωνίσετε? Κάνα αρνάκι, κάνα γουρνάκι, ξέρω, κάτι για το φούρνο τέλος πάντων. Οι περισσότεροι καταναλωτές βρίσκουν τις τιμές ανεβασμένες σε σχέση με πέρσι. Είναι καλά αυτά, πώς τα βλέπετε? Καλά είναι. Καλά, αλλά ακριβά. Πολύ ακριβά. Το χοιρινό κοστίζει από 4 ως 6 ευρώ το κιλό, αυξημένο κατά 1,5 ευρώ σε σχέση με πέρσι. 7 ως 9 ευρώ κοστίζει το ντόπιο αρνάκι και κατσικάκι, 1 ευρώ ακριβότερα από πέρσι. Η τιμή της γαλοπούλας ξεκινά από τα 7 ευρώ, ενώ πέρσι ξεκινούσε από τα 6. Σταθερή φαίνεται πως έχει μείνει μόνο η τιμή του κοτόπουλου, που κοστίζει 2,30 ευρώ το κιλό. Πότες, κοκόρια, γαλοπούλες! Οι τιμές τσιμπήσανε, διότι η Κίνα με το γνωστό θέμα της πανόλης τράβηξε όλα τα χοιρινά της Ευρώπης. Τώρα έχουμε το αρνί και το κατσίκι, το οποίο και αυτό, λόγω αυτό το αντίθετο, λόγω εξαγωγών και αυτό, μας το παίρνουν οι Ισπανοί, οι Ιταλοί. Κατσικάκι, το κατσικάκι είναι πιο ωραίο. Κοίτα εδώ. Σαν και σένα, αστήρι, Παναγία μου. Έρευνα αγοράς και στα οπωροπολία της Βαρβακίου. Βάλε μου 2 κομμάτια. Πάρε όποια θέλεις. Οι τιμές είναι πολύ καλές και σε πέρσι και κάθε χρονιά η Βαρβάκιο, να ξέρετε, είναι φτωχομάνα. Εσείς τι θα φάτε τα Χριστούγεννα? Τούρτα. Τούρτα. Ναι, γιορτάζει. Γιορτάζει. Χριστίνα.